Και θέλω να πάμε τώρα σε μια ζωντανή σύνδεση, προκειμένου να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Κουμπενάκη, προπονητή ποδηλασίας στο ΠΟΗ Κάστρο και καθηγητή φυσικής αγωγής. Κύριε Κουμπενάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, η πανδημία βοήθησε στη στροφή των Ευρωπαίων προς το ποδήλατο. Η πανδημία ήταν μια αρχή για να ξεκινήσει ο κόσμος να βγαίνει έξω το σπίτι χωρίς το αυτοκίνητό του. Κατά προτίμηση με το ποδήλατο, και το ποδήλατο είναι μια πιο εύκολη άσκηση παρά το τρέξιμο και πιο ευχάριστη άσκηση. Και είδαμε αρκετό κόσμο που έβγαλε τα ποδήλατα από το υπόγειο, από τη σκάλα, από διάφορα σημεία του σπιτιού που ήταν παρατημένα και βγήκαν έξω. Κάτι πολύ σημαντικό και ελπίζω να συνεχίσει ένα ποσοστό από αυτούς να ασκείται με το ποδήλατο για να έχει καλή φυσική κατάσταση και υγεία. Και οι κριτικοί, κύριε Κουμπενάκη, έκαναν στροφή προς το ποδήλατο. Πολλά τα παραδείγματα και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο που έχει ένα ποδηλατόδρομο και στο Ηράκλειο, παρά τις υποδομές που πάνω κάτω δεν υπάρχουν, στράφηκαν προς το Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο είδαμε τεράστια άνθηση του ποδηλάτου. Γιατί στην ποδηλασία στην Κρήτη, στα Χανιά, γενικά πάντα είχε αρκετή ποδηλασία, τόσο αγωνιστική, αλλά όσο και ανθρώπους οι οποίοι η καθημερινότητά τους είναι με το ποδήλατο, όπως και στο Ρέθυμνο, μια και είναι η πόλη σχετικά ευθεία, μικρή πόλη, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να κινηθείς. Το Ηράκλειο ήταν λίγο πίσω σε αυτά τα πράγματα. Είδαμε στην πρώτη πανδημία ένα παραλιακό μέτωπο με τόσους ποδηλάτες που δεν έχω ξαναδεί. Τα έχω δει αυτά μόνο στην Ολλανδία, στο Βέλγιο. Σε τέτοια κατάσταση φτάσαμε. Κάτι που είναι καλό, βέβαια. Και βέβαια, κύριε Κουμπενάκη, ο σύγχρονος τρόπος ζωής γενικότερα ανοίγει το δρόμο στην αξιοποίηση διαφορετικών εναλλακτικών μορφών μετακίνησης, μεταξύ των οποίων και το δρόμο προς το ποδήλατο. Σαφώς. Το ποδήλατο είναι μια από τις καλύτερες μεθόδους μεταφοράς, εναλλακτικός τρόπος, που το χρησιμοποιούν χρόνια. Δηλαδή, Ολλανδοί, Βέλγοι, με άσχημες καιρικές συνθήκες, τους βλέπετε και κινούνται με το ποδήλατο. Βέβαια, έχουν μια υποδομή και μια κοινωνική αντιμετώπιση διαφορετική. Εκεί σε κάθε γκαράζ όταν θα πάμε μπορούμε να δούμε δύο υπερπολιτελή αυτοκίνητα και να δούμε και 15 ποδήλατα. Με το ποδήλατο κινούνται όλοι στην Ευρώπη. Εμείς σαν Κρήτη, σαν Ηράκλειο, σαφώς έχουμε και καλύτερες καιρικές συνθήκες και καλούς δρόμους, απλώς δεν το έχουμε προγραμματίσει. Εντάξει, στους καλούς δρόμους θα βάλω ένα ερωτηματικό εγώ. Εκεί θα σας πήγαινα βέβαια στις υποδομές. Θέμα δρόμων ή θέμα νοοτροπίας, να τα ανοίξω λίγο. Θα σας πω ότι οι δρόμοι μας εδώ στην Κρήτη και από επαγγελματίες αθλητές που έχουν έρθει και έχουν κάνει προετοιμασίες. Ας πούμε, η Ολυμπιακή Ομάδα της Γερμανίας το 2004 έκανε προετοιμασία στην Κρήτη, στη Χερσόνησο. Οι οποίοι που έχω έκανα μαζί τους μου είπαν ότι είναι καταπληκτικά εδώ πέρα, καμία σχέση με τη Μαγιόρκα, πολύ καλύτερα. Απλώς η Μαγιόρκα είναι διαφημισμένη, έχουν πέσει αρκετά μεγάλα κεφάλαια εκεί πέρα, ώστε να προσελκύσουν τον τουρισμό αυτόν και γι' αυτό και πάνε. Στην Κρήτη δεν υπάρχει αυτό. Αλλά σαν υποδομή έχουμε. Μπορώ να πω, έχουμε. Αναφορικά τώρα με την εκπαίδευση των νέων, να πάμε λίγο στους νέους ποδηλάτες και στην προσπάθεια που κάνετε στο ΠΟΗ Κάστρο. Στο ΠΟΗ Κάστρο ξεκινάμε μια ακαδημία ποδηλασίας, πρότυπη σχετικά. Βέβαια, μέσω της πανδημίας τώρα είναι τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλα γκρουπ αθλητών, κάνουμε μικρά γκρουπάκια. Παιδάκια από 11 έως 14-15 χρονών. Κάνουμε ασκήσεις, κάνουμε προπόνηση βασικά είτε στον Ευκάλυπτο είτε στον χώρο των ΓΚΑΡΤ. Σε κλειστό δηλαδή, σε κλειστό μέρος ώστε να μην έχουμε κινδύνους. Και το προσπαθούμε τώρα. Βέβαια ελπίζω μετά ότι όταν λήξει η πανδημία και όταν λήξει αυτή η καραντίνα να έχουμε καλύτερες συνθήκες προπονητικές. Κύριε Κουμπενάκη, να απευθύνεται και κάλεσμα. Δεν είναι ποτέ αργά να ασχοληθεί κάποιος με την ποδηλασία. Αν και βέβαια από μικρή ηλικία θα ήταν το ιδανικότερο. Όχι. Το ποδηλασία είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί να ασχοληθεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Έχοντας ένα σωστό ποδήλατο, σωστά ρυθμισμένο στο σώμα σου βασικά. Ναι. Έχοντας το απαραίτητο εξοπλισμό και προσέχοντας που πας και τι κάνεις. Δηλαδή, μπορώ εγώ ας πούμε, να λέω ότι πάω 100 χιλιόμετρα και να με ακούσω δίπλα μου και να πάει και αυτός. Είναι λάθος. Μπορεί να ξεκινήσει οπωσδήποτε να κάνει 5-10 χιλιόμετρα, 15. Φοράει το κράνος, το πηγαίνει δεξιά στον δρόμο, να προσέχει τους άλλους.
Και τον εαυτό του βασικά. Χρειάζεται όμως μια καθοδήγηση. Όλοι το παίζουμε, όσοι παίρνουν ένα καινούργιο ποδήλατο, το παίζουν ποδηλάτες και όταν τα ξέρουν όλα. Ναι, χρειάζεται μια καθοδήγηση, χρειάζεται έτσι μια προπόνηση σταδιακά, όλο και περισσότερα χιλιόμετρα, μια παύση. Από ό,τι έχω ακούσει και εγώ. Στον αθλητισμό πάντα υπάρχει ένα πλάνο, ένα πρόγραμμα, το οποίο, εντάξει, ένα ερασιτέχνη θα κάνεις κάτι πιο light, να το πούμε και έτσι. Απλώς δεν πρέπει να μπαίνει, έχουμε πολλή πληροφόρηση μέσω του ίντερνετ και αυτή η πληροφόρηση δεν είναι όλη σωστή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ας πούμε, και βλέπαμε και στην πανδημία μέσα στην καραντίνα, ειδικά στην πρώτη καραντίνα, στον Παραλιακό, να κινούνται τα ποδήλατα τριάδες, τετράδες, δηλαδή, στη σειρά, το ένα δίπλα στο άλλο. Λάθος. Από άτομα τα οποία δεν ξέρανε πολύ καλά να κινούνται με το ποδήλατο. Ένας να πέσει, θα πέσουν όλοι μαζί μετά. Ο βασικός σας στόχος για την επόμενη περίοδο και κυρίως για την περίοδο μετά την πανδημία στον ΠΟΗ Κάστρο, ποιος είναι? Έχουμε βάλει ένα στόχο να αναπτύξουμε την Ακαδημία Ποδηλασίας να φτάσει σε ένα σημείο πρώτη πολύ την Ελλάδα. Σχεδιάζουμε μια εγκατάσταση στα ΚΑΡΤ σε συνδυασμό με το Δήμο να φτιάξουμε κάποιες μη μόνιμες εγκαταστάσεις εκεί. Ναι. Και πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Φτιάχνετε και τις εγκαταστάσεις σας, τα γραφεία σας γενικότερα. Επενδύετε στο μέλλον, επενδύετε στο αύριο. Γίνει πολύ καλά. Το οποίο θα γίνει ένα προπονητήριο πολύ σοβαρό στα γραφεία, με γυμναστήριο και στατικά ποδήλατα για προπόνηση σε άσχημες καιρικές συνθήκες. Ναι. Και θεωρώ ότι όλο αυτό θα είναι ένα πακέτο πάρα πολύ καλό για παιδιά ηλικίες, δηλαδή από 10 έως 14, 15 χρονών, να ξεκινήσουν. Μάλιστα. Κύριε Κουμπενάκη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ένα πολύ δυνατό μήνυμα, βέβαια. Να στραφούμε όσοι μπορούμε, βέβαια, και θέλουμε στην ποδηλασία.